πιστεύω ότι θα υπάρξει αθέμητος ανταγωνισμός. Με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε εκεί που οδηγούμαστε σιγά-σιγά. Βέβαια, να κλείνουν οι μικρές και να παραμένουν οι μεγάλες. Πολλά ρίχτερ στα εργασιακά κεκτημένα, όπως η κυριακάτικη αργία, προκαλεί νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο δίνει το δικαίωμα στα μικρά εμπορικά καταστήματα μέχρι και 250 τετραγωνικών μέτρων να έχουν ανοιχτά 52 Κυριακές το χρόνο, ενώ σε όλα τα καταστήματα να ανοίγουν 7 Κυριακές το χρόνο. Εξέλιξη που πυροδοτεί σφοδρές αντιδράσεις στους κόλπους των ιδιωτικών υπαλλήλων που τραβούν κόκκινη γραμμή ακόμη και για μία Κυριακή το χρόνο. Αντί να δουν την κατάντια των εμπορικών καταστημάτων που κλείνουν κάθε μέρα και βάζουν λουκέτο τους απλήρωτους εργαζόμενους που έχουν, θα τους καλούσουν να δουλέψουν άλλη μια Κυριακή απλήρωτη. Βλέπουν το πώς θα δώσουν να ανοίξουν την πόρτα για να πλουτίζουν τα μεγάλα καταστήματα και να κλείνουν οι μικροί. Εμείς δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι δεν θα δουλέψει κανένας ιδιωτικός υπάλληλος ή εμποροϋπάλληλος καμία Κυριακή μέσα στον χρόνο. Κανένας μισθωτός δεν θέλει να δουλεύει την Κυριακή. Είμαστε αντίθετοι. Οι αγορές του λιανικού εμπορίου, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, τώρα και πάρα πολλές δεκαετίες λειτουργούν με κάποιους κανόνες. Αυτοί οι κανόνες δεν μπορούν να διαλύσουν από τη μία στιγμή στην άλλη. Δύσκολα θα ψωνίσει, διότι χρήματα δεν υπάρχουν. Και ενώ ο εμπορικός κόσμος παλεύει για την επιβίωση, αδυνατώντας την ίδια ώρα να πληρώσει φόρους και λειτουργικά έξοδα, καλείται να πληρώσει ακριβά και από την τσέπη του την πλήρη απελευθέρωση της Κυριακής. Γεγονός που μεταφράζεται σε επιπλέον λειτουργικά κόστη και ενδεχομένως μισθούς υπαλλήλων, αφού ορατό είναι το ενδεχόμενο οι εργαζόμενοι να πληρώσουν τα σπασμένα με το να δουλεύουν ωράρια λάστιχο χωρίς απολαβές. Θα περάσουμε σε κινητοποιήσεις. Αν ο κόσμος δεν έχει λεφτά, όσες Κυριακές και να είμαστε και τις μέρες που είμαστε, κάλλιστα μπορούσαν να έρθουν να ψωνίσουν. Αν όμως δεν υπάρχει χρήμα. Δεν είναι ανθρωπίνως δυνατόν να σε όλες τις ώρες στο μαγαζί σου. Άρα ευνοείται κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν δυνατότητα να κάνουν βάρδιες, να κυλιούν κυλιόμενο προσωπικό. Και... Είμαι εγώ κλειστά, ή να είναι αυτός ανοιχτά, ή να είναι οι άλλοι. Πρέπει δηλαδή λέτε να έχετε μια νέα γραμμή. Βέβαια. Εσείς βλέπετε ότι αυτό μπορεί να είναι θετικό για το κλάδος να είσαι 7 Κυριακές ανοιχτά, δηλαδή. Όχι, δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω. Ειδικά τώρα, όχι. Θα δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα στις αγορές του λιανικού εμπορίου. Όπως εκτιμάται, η τονωτική ένεση γίνεται σε λάθος χρόνο, αφού ούτε ρευστότητα υπάρχει στις επιχειρήσεις, ούτε ο κόσμος τα χρήματα για αγορές. Εν τω μεταξύ, ο αθέμητος ανταγωνισμός μεταξύ των μικρών επιχειρήσεων προβληματίζει τους εμπόρους, που διαβλέπουν ότι θα επιταχυνθούν τα λουκέτα και ότι θα ευνοηθούν τα πολυκαταστήματα. Δεν απασχολούν στην αγορά πολύ κόσμο, γιατί απασχολούν κάτι τετράωρα με αποτέλεσμα τα ποσά είναι ελάχιστα. Εδώ ήδη οι ντόπιοι προσπαθούν να κρατήσουν 8 ώρα, δεν έχουν απολύσει όσο μπορούν. Έτσι, βέβαια δεν ξέρω μέχρι το Πάσχα. Βέβαια και θα είναι, γιατί δεν μπορούν ούτε να το στηρίξουν. Και με το προσωπικό και οι ίδιοι. Είναι πολύ δύσκολο και πραγματικά δεν βοηθάει περαιτέρω. Ο κόσμος, δηλαδή, το πρόβλημά του δεν είναι ότι δεν έχει πότε να κατέβει στην αγορά. Δεν έχει λεφτά για να κατέβει στην αγορά. Με το νέο αγορανομικό κώδικα καθιερώνονται 4 εκπτωτικές περίοδοι αντί για 2 που ισχύουν σήμερα, όπως χειμερινές και θερινές. Συγκεκριμένα θεσπίζονται και 2 δεκαήμερες προσφορές κάθε Νοέμβριο και Μάιο. Και το γεγονός ότι θα έχετε επιπλέον 2 εκπτωτικές περιόδους, για αυτό θα είναι καλό? Όχι, ούτε αυτό. Ούτε αυτό, γιατί και ο θεσμός των εκπτώσεων έχει πια ξεφτυλιστεί.